Ξεκίνησαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας μετά από 5 χρόνια. Οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν σημεία σύγκλησης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις αναφορικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, βάσει του διεθνούς δικαίου, τα μόνα θέματα που συζητά η Αθήνα. Επιθυμία της Άγκυρας είναι να ανοίξει τη βεντάλια των συζητήσεων με στόχο την επαναπροσέγγιση της Δύσης έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο έντασης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με την ανταποκρίτριά μας Αριάννα Φερεντίνου στην Κωνσταντινούπολη και τη διπλωματική μας συντάκτρια Νεφέλη Λιγερού. Καλό μεσημέρι και στις δυο σας. Ξεκινάμε με σένα, Αριάννα. Πρώτη επαφή λοιπόν μετά από 5 χρόνια. Ουσιαστικά σήμερα πρέπει να καταλήξουμε στο αν υπάρχει κοινός τόπος. Αν μπορούμε δηλαδή να καταλήξουμε στο θέμα που θα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα για να αρχίσει η διαπραγμάτευση. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν συζητάνε από τις 11 το πρωί οι δύο αντιπροσωπείες. Βέβαια υπάρχουν ορισμένες αλλαγές ενδεχομένως που έχουν πολύ υψηλό συμβολισμό. Ενώ οι αντιπροσωπείες πρόκειτο κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα να συναντηθούν στο ξενοδοχείο Swiss Hotel, σε μικρή απόσταση από εδώ που βρίσκομαι. Τελικώς, εχθές το βράδυ αποφασίστηκε να αναβαθμιστεί η όλη διαδικασία και να μεταφερθούν στο κτίριο της Προεδρίας, που είναι ουσιαστικά μέρος του συγκροτήματος του μουσείου του Ντολμανμπαχτσέ, πάνω στο Βόσπορο, δηλαδή λίγα μέτρα από εδώ που βρίσκομαι εδώ. Και τελικώς έγινε αυτό. Σήμερα λοιπόν υπήρξαν αλλαγές. Ήρθαν εδώ από το πρωί και συνεδριάζουν. Αυτή τη στιγμή έχουν διακόψει για μεσημεριανό. Ωστόσο θα συνεχίσουν όπως μαθαίνουμε και μετά το γεύμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι φαίνεται ότι στην τουρκική αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο πρόεδρος και ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου, του Ταϊπ Ερντογάν, ο Ιμπραχήμ Καλίν. Ο Ιμπραχήμ Καλίν είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων, γιατί όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν σε επαφή και με την ελληνική πλευρά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα θέματα. Το γεγονός λοιπόν ότι και βρίσκονται σε ένα χώρο που ουσιαστικά είναι χώρος της ίδιας της Προεδρίας και ο ίδιος ο εκπρόσωπος του Προέδρου, φαίνεται ότι η Άγκυρα δείχνει ή τουλάχιστον θέλει να δείξει ένα έντονο ενδιαφέρον να υπάρξει κάποια συνεννόηση, κάποια επεξεργασία των θεμάτων η οποία να ανοίξει ένα νέο δρόμο. Βέβαια, η ελληνική πλευρά, όπως είπες και εσύ, θέτει μόνο ελάχιστα θέματα στο τραπέζι. Ωστόσο, η Άγκυρα, πίσω από την Αθήνα, βλέπει τις Βρυξέλλες, θέλει να δείξει ένα πρόσωπο καλό, ένα πρόσωπο το οποίο να ταιριάζει στη λεγόμενη θετική ατζέντα που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει ή θέλει να ξεκινήσει η Ευρώπη όσον αφορά τις σχέσεις της με την Τουρκία, και αυτό θα δούμε αν θα υλοποιηθεί σε συγκεκριμένα απτά μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να πάρει η Τουρκία. Να σας πω ότι οι συζητήσεις θα συνεχίσουν. Υπάρχει μια ανοιχτή ατζέντα, δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν και επομένως δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος, αν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση. Εκείνο που ξέρουμε επίσης είναι ότι είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις και το Κυπριακό. Αυτό τουλάχιστον λέει μερίδα του φιλοκυβερνητικού τύπου εδώ στην Τουρκία και επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και κάποια ανακοίνωση μετά. Δεν ξέρουμε αν είναι από τον ίδιο τον Καλίν ή αν είναι από τον εκπρόσωπο της επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, τον Φαχρετίν Αλτούν. Εν πάση περιπτώσει, κοντός ψαλμός αλληλούια, θα τα ξέρουμε αυτά σε λίγες ώρες. Ακριβώς. Δεν θα έχουμε λοιπόν απτά αποτελέσματα σήμερα, ωστόσο θα έχουμε δείγματα γραφής για το μέλλον. Νεφέλη, εμείς έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, το ένα και μοναδικό ζήτημα που συζητάμε, η υφαλοκρηπίδα και ΟΣ. Έχουμε πει ότι οποιαδήποτε διεύρυνση της ατζέντας, γιατί η Άγκυρα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Με αυτό το δεδομένο, οι προσδοκίες της Αθήνας σήμερα είναι υψηλές, δεν είναι υψηλές. Κρατάμε μικρό καλάθι. Όπως σταθερά εκπέπεται το τελευταίο διάστημα από το ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο αλλά και από διπλωματικές πηγές, η ελληνική αποστολή προσέρχεται με αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, ελπίδες, αλλά συγχρόνως και μηδενική αφέλεια. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι η επιμονή της Άγκυρας για μια διευρυμένη ατζέντα, όπως προείπες, δεν επιτρέπει ψευδεστήσεις που πέφτουν στα κενό. Άρα εδώ διαβάζουμε ένα μικρό καλάθι, ότι κρατάμε μικρό καλάθι. Είναι σαφές λοιπόν ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει ναι μεν
ως κάτι πολύ θετικό την επανεκκίνηση μετά από 5 χρόνια των συνομιλιών, αλλά δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι του Μουτζούρι. Στη δεδομένη αυτή στιγμή είναι σημαντικό να πούμε ότι η Αθήνα έχει διευρύνει τα διπλωματικά της ερίσματα και ως εκ τούτου δεν είναι μόνη. Με άλλα λόγια, έχει επιτύχει τη διπλωματική θωράκιση των εθνικών θέσεων και επιδιώξεών της πάντα με οδηγό το διεθνές δίκαιο. Οι συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο, την Ιταλία, αλλά ακόμα και η επικείμενη επίλυση του ζητήματος με την Αλβανία βρίσκουν τη χώρα ιδιαίτερα ενδυναμωμένη. Η μέχρι τώρα εκτίμηση της Αθήνας είναι ότι η τουρκική πλευρά δεν θα σπεύσει να τεινάξει στον αέρα τις συνομιλίες. Κάτι τέτοιο θα την άφηνε εκτεθειμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το ενδεχόμενο η Άγκυρα να το τραβήξει σε βάθος, ακόμα και βάθος, χρονικό βάθος εξαμήνου. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε ένα ραντεβού, αυτή τη φορά στην Αθήνα, και η ελληνική πλευρά επισημαίνει ως ορόσημο την 25η Μαρτίου. Να θυμίσω ότι τότε είναι προγραμματισμένη η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η γνωστή και ως Σύνοδος των Κυρώσεων. Αλεξάνδρα. Για το αν θα επιβληθούν κυρώσεις ή όχι στην Τουρκία. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν σήμερα, ανοίγει ο δρόμος για διαπραγμάτευση. Αν δεν συμφωνήσουμε, στο βάθος η Χάγη. Έτσι. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά.